και μπόρων Ξάνθης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η πρόεδρος, η κυρία Τσιακίρογλου Μέρη. Καλημέρα, κυρία Τσιακίρογλου. Καλή σας μέρα, κυρία Οικονόμου. Το καλάθι των Χριστουγέννων κοντέψαμε να το ξεχάσουμε πραγματικά, αλλά από εδώ ξεκίνησε, από την Ομοσπονδία, πριν την πανδημία, τέτοιες μέρες, άγιες μέρες. Ήρθε η πανδημία, πολλά πράγματα πήγαν πίσω. Επανέρχεστε. Βεβαίως. Όπως σωστά είπατε, το καλάθι των Χριστουγέννων το είχαμε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά το 2017. Είναι μια δράση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιτεχνών Εμπόρων, η οποία έγινε αδιαλείπτως μέχρι και το 2019 συστηματικά, με πολύ μεγάλη επιτυχία, οφείλω να ομολογήσω, τόσο από όλους τους συμπολίτες μας, όσο και από όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες της πόλης. Αγκαλιάστηκε πάρα πολύ αυτή η δράση. Και στόχο έχει να προσφέρει αγάπη, ζεστασιά και χαρά σε αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι το έχουν πραγματική ανάγκη. Δυστυχώς, 2,5 χρόνια λόγω των υγειονομικών μέτρων ήταν αδύνατο να πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Επανερχόμαστε όμως φέτος με το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο θα είναι αύριο, 16 Δεκεμβρίου, στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, δίπλα στα ΕΛΤΑ. Από τις 11 το πρωί έως και τις 4 το μεσημέρι θα γίνεται η συλλογή των πρώτων ειδών, των οποίων έχουμε αναφέρει και στο δελτίο τύπου μας, και τα οποία φυσικά μετά θα τα διαθέσουμε σε οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη. Οι οικογένειες τις οποίες γνωρίζει πάρα πολύ καλά, διαπιστωμένο το λέω, γιατί είναι και παράξενες οι εποχές μας, κυρία Τσιακίρογλου. Όλα ελεγμένα είναι από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι αυτό, το επισημαίνω, γιατί είπαμε, είναι πονηρή η καιρή. Το ζήσαμε από το 2017, οι επιλογές γίνονται πολύ συγκεκριμένα, γνωρίζουν ποιες πόρτες χτυπούν. Θέλω να πω και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν αστενεργούμε, απευθυνόμαστε σε ομάδες οι οποίες έχουν το know-how, ας μου επιτρέψετε, γνωρίζουν που πρέπει να διαθέσουν τα προϊόντα αυτά. Απευθυνόμαστε σε αυτές τις ομάδες, τα δίνουμε σε αυτές τις ομάδες και οι ομάδες μετά κάνουν την διάθεση αυτών των προϊόντων. Λοιπόν, αύριο το ραντεβού μας, ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι μπορεί. Ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί. Τρόφιμα μακράς διαρκής. Αλλά από εκεί και πέρα, όποιος θεωρεί ότι μπορεί να φέρει και κάτι ακόμη, το οποίο εμείς δεν έχουμε σκεφτεί να προσθέσουμε σε αυτή τη μακρά λίστα που έχουμε δώσει, είναι καλοδεχούμενο. Βασικό να μην είναι είδος που χρειάζεται άμεσα ψυγείο. Ναι. Τρόφιμα μακράς διαρκείας, τρόφιμα που μπορούν να συντηρηθούν εκτός ψυγείου, ήδη προσωπικής υγιεινής, ήδη για παιδιά, για βρέφη, απορρυπαντικά, λάδι, γάλα ευαπορέ, γάλα σε σκόνη για παιδάκια, κονσέρβες που δεν χρειάζονται ψυγείο. Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια. Έτσι, δημητριακά, οτιδήποτε θα μπορούμε, ζάχαρη, καφέ, κακάο, οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια της Ομοσπονδίας, η οποία πραγματικά το θυμάμαι και εγώ. Θυμάμαι τις φωτογραφίες, κυρία Τσιακίρογλου, που στέλνατε τότε. Δύσκολα χρόνια και τότε. Η σειρά των ετών που έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση οικογένειες και επαγγελματίες, πια έχει γίνει χιλιόμετρο. Δεν μιλάμε για μέτρα που τα ζήσαμε για ένα-δύο χρόνια. 12 χρόνια, 10 χρόνια η πρώτη οικονομική κρίση, 2 χρόνια η πανδημική κρίση που κυριολεκτικά τίναξε στον αέρα την αγορά. Έτσι. Και καπάκι τώρα έρχεται η ενεργειακή κρίση. Είναι όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο πρόεδρος της Γεσεβέ σε κάθε τοποθέτηση το τελευταίο διάστημα, ότι προερχόμαστε από μια τρίδιμη κρίση. Ναι. Την οικονομική, την υγειονομική και τώρα την ενεργειακή. Αυτό είναι, δυστυχώς. Είναι πραγματικά μια τρίδιμη κρίση αυτή που βιώνουμε και είναι παρατεταμένη. Δηλαδή, εκεί που τελείωσε η οικονομική κρίση και είπαμε ότι μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, γιατί όντως μπήκαμε σε μια κανονικότητα το 2019, ήρθε η υγειονομική κρίση. Η οποία ουσιαστικά πήρε στο διάβα της όλο το. Ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν ήταν κάτι το τοπικό. Και τώρα όπως και η ενεργειακή τώρα. Και συναντάμε πάλι σε παγκόσμιο φαινόμενο. Όπως και η ενεργειακή τώρα. Θα συγχαρώ τους επαγγελματίες μας. Είναι γρήγορα τα αντανακλαστικά της Ομοσπονδίας. Επανέρχεται πάρα πολύ γρήγορα μετά την άρση των περιορισμών. Το έχει ανάγκη η κοινωνία και το γνωρίζει. Η Ομοσπονδία στην κοινωνία στηρίζεται, έτσι, όλα τα μέλη της, επαγγελματίες είναι. Είναι ανταποδοτικό λοιπόν αυτό το οποίο κάνει και το γνωρίζει. Είναι μια συνδρομή, θα έλεγα, κυρία Τσιακίρογλου, σε αυτό το οποίο ονομάζουμε κοινωνική συνοχή και το έχουμε ανάγκη.
Και είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι η Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βιτεχνών Εμπόρων Ξάνθης και τα σωματεία αυτής, γιατί η Ομοσπονδία είναι τα σωματεία της, εκτός από τις καταστατικές της αρχές που ορίζονται μέσα από το καταστατικό της και, και τον ρόλο που επιτελεί, έχει και κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό νομίζω το έχετε αποδείξει. Και με τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Προχθές ήταν η βράβευση των κυριών της Ξάνθης για την προσφορά τους. Μας λείψαν αυτά, κυρία Τσιακύρογλου, πραγματικά μας λείψαν, μας κάνουν να γινόμαστε όλοι ένα και να δίνουμε πραγματικά το χέρι σε εκείνον ο οποίος έχει περισσότερη ανάγκη να στηριχθεί τούτες τις μέρες. Να σας συγχαρούμε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και οι γιορτές αυτές να γεμίσουν τα ταμεία σας. Έτσι, το έχουν ανάγκη. Εκτός από υγεία, που είναι το πρώτο και το βασικό, να γεμίσουν τα ταμεία τους. Αμήν. Αμήν, λέει η κυρία Τσιακύρογλου. Αμήν. Τι να πω άλλο. Τι να πω. Προσώρας υπάρχει μια κίνηση καλή, μπορώ να πω, στην καφέ μπαρ εστίαση, που έχω μιλήσει με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Γρηγοριάδη. Δεν ήταν αναμενόμενο στον εμπορικό ιστό. Ναι. Δηλαδή το είπε ο άνθρωπος και στις δηλώσεις του που έκανε για την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ήταν δηλαδή μια πολύ συσσαγωγικά, μια κρύα Κυριακή για το εμπόριο. Θέλω να πιστεύω ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τις ημέρες των εορτών, θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα και η κατανάλωση, το βασικό, γιατί η επισκεψιμότητα μπορεί να υπάρχει, το ζητούμενο είναι η κατανάλωση σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ να επαναλάβω, θα μου επιτρέψετε, ότι είναι αύριο 16-12 ημέρα Παρασκευή, από τις 11 το πρωί έως και τις 4 το μεσημέρι, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στον πρώτο όροφο, Ανθυπαστιστή Μιλτιάδου Γεωργίου 24, δίπλα Θέλτα. Εκεί συγκεντρώνονται λοιπόν όλα αυτά τα αγαθά, όλα αυτά τα προϊόντα, για να δοθούν στη συνέχεια σε ομάδες που διαπιστωμένα, έτσι, στηρίζουν οικογένειες με οικονομικά προβλήματα στην περιοχή μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Συγχαρητήρια, κυρία Τσιακύρογλου. Την ευχαριστούμε θερμότατα τη Μέρη την Τσιακύρογλου. Επανήλθε σε όλες τις δράσεις η Ομοσπονδία, από ό,τι φαίνεται, μετά την άρση των μέτρων. Δράσεις οι οποίες είχαν καθιερωθεί από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Να και τώρα, με το καλάθι των Χριστουγέννων, εκεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας θα συναντηθούμε, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Να είναι καλά η Μέρη Τσιακύρογλου, να την ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στο Χρήστο του Τζανίδη. Σε ελάχιστα λεπτά επανερχόμαστε.